κάνεις ρε! Ρε είσαι καλά ρε! Ρε είσαι καλά! Χτυπάς γυναίκα ρε! Είσαι καλά! Είσαι πολύ άντρας. Καταδρομική επίθεση ακροδεξιών σε αντιφασιστική εκδήλωση στο Νέο Ηράκλειο το απόγευμα της Κυριακής. Η επίθεση φαίνεται να γίνεται οργανωμένα, με τους ακροδεξιούς να εκτελούν εντολές ενός ατόμου που λειτουργεί ως επικεφαλής. Χτυπούν όποιον βλέπουν μπροστά τους. Δύο άνδρες έχουν πέσει τραυματισμένοι στο έδαφος, αλλά οι δράστες συνεχίζουν να τους χτυπούν, με γροθιές και κλωτσιές. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, ένα από τα θύματα δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι την ώρα που προσπαθεί να σηκωθεί και πέφτει αναισθητός. Εμένα με χτύπησαν εδώ στο κεφάλι λίγο, αλλά τέλος πάντων με χτυπήσανε. Τέσσερα μέλη της κίνησης ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή τραυματίζονται, εκ των οποίων οι τρεις μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Η επίθεση έγινε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της αντιφασιστικής εκδήλωσης στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου. 10 με 15 άτομα χαιρετώντας ναζιστικά επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές σε όσους βρίσκονταν εδώ. Χαιρετήσανε ναζιστικά. Δεν χρειάζεται να το πούνε. Το πρωί η αστυνομία συλλαμβάνει τον 30χρονο που βλέπετε, μέλος φασιστικής ομάδας, και αναγνωρίζεται από τα θύματα της επίθεσης. Λίγες ώρες πριν, το μεσημέρι της Κυριακής, μέλη της ΚΝΕ δέχονταν άγρια επίθεση με αλυσίδες και τέιζερ στην πλατεία Ελευθερία στην Ηλιούπολη της Θεσσαλονίκης, από άλλη ομάδα ακροδεξιών. 5 άτομα τραυματίζονται και μεταφέρονται στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία προχωρά σε 16 προσαγωγές. Η Θεσσαλονίκη μυρίζει μπαρούτι με διαδοχικές επιθέσεις ακροδεξιών από την περασμένη εβδομάδα. Σε συνέντευξή τους, εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης συνδέουν την επίθεση στην Ηλιούπολη με τα επεισόδια στη Σταυρούπολη, παρουσιάζοντας συνομιλίες ακροδεξιών που σοκάρουν. Σήμερα θα έχετε θάνατο που... Να ξέρετε, σήμερα ήταν και ένας μαθητής μέσα στο σχολείο μας που ήταν μέσα στην ΚΝΕ. Μόλις τον καταλάβαμε, τον σαπίσαμε στο ξύλο. Ασθενοφόρο τον πήρε. Μέσα στο σχολείο τον δείραμε. Είμαστε τώρα σε μια περίοδο που οι φασίστες και η πόχα των ιδεών τους προσπαθούν να σηκώσουν εκ νέου κεφάλι. Βγάλανε στη φόρα πάλι, σήκωσαν κεφάλι. Το πιο βρώμικο εργαλείο που έχει το σύστημα, τα φασιστοειδή. Κάτω από αυστηρά αστυνομικά μέτρα, τα μαθήματα έγιναν κανονικά σήμερα στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Οι γονείς πάντως των μαθητών στα ΕΠΑΛ της περιοχής θεωρούν ότι τα παιδιά τους επηρεάζονται αρνητικά από την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί.